Στον καθαρισμό πεζοδρομίων προχώρησε το πρωί το συνεργείο της Αντιδημαρχίας Καθαριότητας του Δήμου Κατερίνης. Η ανεξέλεγκτη ρήψη απορριμμάτων δυσκόλευε την πρόσβαση στους πεζούς και παράλληλα δημιουργούσε εστίες μόλυνσης. Δύο σημεία με αυτού του είδους προβλήματα καθάρισαν συνεργεία του Δήμου στη Συμβολή των Οδών Αγίας Τριάδος Ορφέως και Αγίας Εκατερίνης Κοϊδάκη αντίστοιχα. Τόσο ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας όσο και ο προϊστάμενος της υπηρεσίας απίφθηναν έκκληση στους δημότες προκειμένου να συμβάλλουν στην αισθητική αναβάθμιση της εικόνας της πόλης και να μην επιτρέπουν να μετατρέπονται σε σκουπιδότοπους οι γειτονιές της. Βρισκόμαστε στη Συμβολή των Οδών Αγίας Εκατερίνης και Μητροπολίτου Κοϊδάκη, όπως σαν υπηρεσία καθαριότητας, συνεχίζοντας την παρέμβαση από την πλευρά του Δήμου σε οικόπεδα και ενόχληστους χώρους που είναι εστία μόλυνσης και εστία, ανθυγινή εστία. Βρισκόμαστε εδώ και καθαρίζουμε ένα οικόπεδο το οποίο έχει πάρα πολλά σκουπίδια, κλαδιά, δέντρα φυτρωμένα στο πεζοδρόμιο και εμποδίζει τη διέλευση των πεζών στην δήμοτό μας. Μετά από καταγγελίες των κατοίκων αλλά και από προσωπική δικιά μας εκτίμηση, ήρθαμε σήμερα εδώ για να καθαρίσουμε το οικόπεδο. Δεν είναι το μοναδικό που έχουμε κάνει, είναι στη συνέχεια αυτό γίνεται περίπου κάθε εβδομάδα, καθαρίζουμε και ένα κοινόχρηστο στο χώρο και θα ακολουθήσουν και άλλες τέτοιες ενέργειες και επεμβάσεις από την πλευρά της υπηρεσίας καθαριότητας. Το κακό είναι ότι τέτοιες ανθυγινές εστίες έτσι μόλυνσης βρίσκονται πάρα πολλές στο κέντρο της πόλης. Ενώ η περιφέρεια είναι πιο καθαρή, οι άνθρωποι είναι πιο προσεκτικοί εκεί πέρα. Στο κέντρο πιθανόν η ανωνυμία βοηθάει να έχουμε τέτοιες εστίες. Εγώ θα από την πλευρά μου, σαν υπεύθυνος της καθαριότητας του Δήμου Κατερίνης, θα ήθελα να παρακαλέσω τους συνδημότες μας. Δεν είναι ανάγκη ό,τι μας περισσεύει από το σπίτι να το πετάμε σε όποιο οικόπεδο είναι κενό δίπλα μας. Με ένα τηλέφωνο στο 29185 μπορεί ο Δήμος να έρθει να τα πάρει από το σπίτι του καθενός. Αυτό το έχουμε πει, το ξαναλέμε. Νομίζω ότι οι συνδημότες μας πρέπει να το εμπεδώσουν καλά στο μυαλό τους και να μην κάνουμε τώρα στη σημερινή εποχή, ειδικά με τα προβλήματα που έχουμε και με το περιβάλλον και όλα τα σχετικά, να έχουμε μέσα στις πόρτες μας, στους δρόμους μας. Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Γιώργος Ίτσιος έκανε λόγο για την ανάγκη αλληλοκατανόησης και υπεύθυνης συνεργασίας Δήμου-Δημοτών, ενώ τόνισε ότι είναι αυτονόητο πως η εναπόθεση αντικειμένων σε ανοιχτούς χώρους δεν είναι επιτρεπτή, καθώς μόνο προβλήματα προκαλεί και αποτελεί εστία μικροβίων. Στην προσπάθεια του Δήμου για να έχουν μια καθαρύτερη πόλη, μπήκαμε με τα συνεργεία καθαριότητας όπου υπάρχουν και εμποδίζουν τα πεζοδρόμια για να καθαρίσουμε τους χώρους. Στο σημείο που βρισκόμαστε, τα δέντρα είχαν φτάσει και καλύπταν το πεζοδρόμιο, δεν μπορούσε να περάσει ο κόσμος και ήταν και μια εστία που αφήνανε στρώματα, αυτό η ανακύκλωση που κάνουν μέσα όλων αυτών των υλικών. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να παρακαλέσω τους δημότες και τους πολίτες, όταν έχουν κάτι, ας μας ειδοποιούν, να ξέρουμε ποια κομμάτια είναι στην πόλη μας που θέλουν καθάρισμα για να μπορούμε να τα εντοπίσουμε και να μπαίνουμε σιγά σιγά να τα καθαρίζουμε. Και ένα άλλο που θα παρακαλούσα, αυτό που παρουσιάσαμε και προχθές στο Δημοτικό Γκαράζ εκεί, την αποσύνθηση των ογκώδων υλικών και τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές, ήδη δούλεψε. Σήμερα είχαμε 60 κλήσεις για να πάμε να μαζέψουμε τους συμπολίτες μας. Και αυτό το πράγμα που καθαρίζουμε σήμερα, εύχομαι να μην το ξαναδούμε πάλι εστία μόλυνσης.